Στην κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης των ευρωεκλογών αναφέρθηκε σήμερα από το Βόλο υπεύθυνος του κόμματος για τις ευρωεκλογές στη Μαγνησία βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Σταμήλος. Όπως υπογράμμισε, οι ψηφοφόροι πρέπει να ενισχύσουν το κόμμα του έτσι ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος το ερχόμενο φθινόπωρο. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά οπισθοχώρηση, καμιά ταλάντευση πάνω στο στόχο τον οποίο έχουμε βάλει να βγει η χώρα από την κρίση. Ήδη το καλοκαίρι θα έχουμε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση για την μείωση του χρέους και την συνέχεια του αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός και το οποίο θα έχει και την έγκριση και από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο ΕΣΠΑ μέχρι το 2020. Όλη αυτή η πορεία ζητάμε να στηριχθεί από τους πολίτες και είμαστε σίγουροι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές τις μεθεπόμενες Κυριακές. Έχουμε, Μιχάλη, να έχω και εγώ την ίδια καλή συνεργασία στον ομόγραφο ενώ του οποίου είμαι υπεύθυνη. Η παρουσία του είναι σημαντική. Ο συντονιστικός του ρόλος επίσης θα είναι αποτελεσματικός. Και μαζί με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και τα άλλα στελέχη, ευελπιστούμε στη δική του ουσιαστική συμμετοχή, συμβολή και παρουσία. Ο κύριος Σταμήλος ρωτήθηκε για τις προοπτικές της κυβέρνησης σε περίπτωση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και καταποντισμού της ελιάς. Τα θέματα του ποιο ποσοστό θα πάρει η ελιά είναι θέμα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και είναι εσωτερικό θέμα που θα το λύσουν στα δικά τους όργανα. Η κυβέρνηση απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής και θα συνεχίζει να την απολαμβάνει και μετά τις ευρωεκλογές. Τότε, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να είμαστε πρώτο κόμμα και πιστεύουμε αυτό θα επιβεβαιωθεί στις εκλογές. Ερωτώμενος για τις αυτοδιοικητικές εκλογίες και το τραγέλαφο στο Δήμο Βόλου με τη στήριξη συγκεκριμένης υποψηφιότητας, ο κύριος Σταμήλος ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει τις τοπικές κοινωνίες να αναδεικνύουν τους εκλεκτούς τους και δίνει βάρος στη στήριξη κομματικών στελεχών σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών. Εμείς στηρίζουμε σε περιφερειακό επίπεδο υποψηφίους δικούς μας που προέρχονται από το χώρο μας. Εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη μάχη των περιφερειών.